Τέταρτο λεπτό στο Μαρτινέγκο. Κερμενίδη θα πάρει την μπάλα μετά το πλάγιο του Βρετού. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι μόνο του εκεί ο Καϊμακαμούδης και έχουμε τον γκολ. Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΟΑ απέναντι στον Εθνικό. 1-0. Φώτης Καϊμακαμούδης ο σκόρερ. Ένα το λεπτό. Καρλίτο, εκπληκτική ενέργεια από δεξιά. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα σουτάρει out. Νέα ευκαιρία για τον ΠΟΑ. 22ο λεπτό. Ο Μιλιώτης, σέντρα σουτ, ο Μανουσάκης δεν ανησυχεί. Τώρα είναι φάουλ επιθετικό υπέρ του ΠΟΑ. 27ο λεπτό. Καϊμακαμούδης έξω από την περιοχή. Θα γυρίσει, θα σουτάρει, θα μπλοκάρει ο θερματοφύλακας του Εθνικού. 30ο λεπτό της αναμέτρησης. Από δεξιά ο Εθνικός με τον Λεωνιδόπουλο να κάνει τη σέντρα. Ο Μπλάνκο θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει out. Ο Αλεξίου σε ένα φάουλ για τον Εθνικό. Εκεί προσωρινή απομάκρυνση. Ξαφνικό σουτ από τον Λεωνιδόπουλο. Out στο 33. Ο Εθνικός που είχε ανεβάσει την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά με τον Μπλάνκο. Συρτό σουτ στην αγκαλιά του Μανουσάκη. Ένα μακρινό φάουλ έχει κερδίσει ο Εθνικός. Θα το κάνει ο Αλεξίου. Η μπάλα θα σκάσει. Εκπληκτική απόκριση του Μανουσάκη. Πρέπει να βρει και για το δοκάρι. Είναι κόρνερ. Μεγάλη απόκριση. Αντεπίθεση τώρα για τον ΠΟΑ με καλές προϋποθέσεις. Ο Πλουσής. Ωραία μπαλιά στον Καϊμακαμούδη. Θα γυρίσει εκείνος. Περνάει μπάλα. Καρβελάς μόνος του. Γκολ. 2-0 για τον ΠΟΑ με τον Άγγελο Καρβελά. Ιδανική αυτή η αντεπίθεση για τον ΠΟΑ. Πλουσής. Καϊμακαμούδη στην ασίστ. Καρβελάς γκολ. 21ο λεπτό. Καρλίτος τον Καϊμακαμούδη. Ωραία. Παρά λίγο τον γκολ από τον Καρλίτο στο 61. 73ο λεπτό. Πασάρι ο Ρωμάνος στον Παυλάκη. Out εκείνος ευκαιρία για τον Εθνικό. 74ο λεπτό. Περνάει μπάλα στον Καϊμακαμούδη. Γυρίζει. Γκολ. 3-0. Εκπληκτικός ο ΠΟΑ. Απέναντι στον Εθνικό. Τρίτο γκολ από τον Φώτη Καϊμακαμούδη. Μεγάλος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση. 78ο λεπτό. Εκεί η μπάλα με τον Ρωμάνο. Βγαίνει ο Μανουσάκης. Τελικά έχουμε κόρνερ. Στο 84 τώρα Καϊμακαμούδη στον Πλουσί. Θα προχωρήσει με την μία ο Κερμανίδη στο πλασέ. Out. Ευκαιρία για τέταρτο γκολ. Τελευταία φάση του αγώνα. Θα εκτελεστεί το κόρνερ. Εκεί αποκρούει ο Μανουσάκης. Το μάτς τελειώνει. Τεράστια νίκη για τον ΠΟΑ. 3-0. Γκρεμίζει τον Εθνικό από την κορυφή. Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη σήμερα για μας. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτον, για βαθμολογικούς λόγους πήραμε ανάσα. Δεύτερον, μας δίνει ψυχολογία και δύναμη για τη συνέχεια. Και τρίτον, είναι αυτό που λέω από την αρχή της χρονιάς, ότι ήρθα απέναντι σε μια ομάδα που θεωρώ την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Και ας μην βρίσκεται τώρα σε καλό φεγγάρι. Να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, κατάθεσαν ψυχή. Εμείς που είμαστε μέσα στην ομάδα, όλη την εβδομάδα υπήρχε αισιοδοξία για αυτό το παιχνίδι. Ντοπαριστήκαμε για λίγο ψυχολογικά με την επιστροφή μας στα Σαλένια, θα έλεγα. Και ήμασταν σχεδόν σίγουροι, όσο σίγουρος μπορείς να είσαι στο ποδόσφαιρο, ότι θα κάναμε κάτι καλό σήμερα. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, να ευχηθώ στον Εθνικό καλή συνέχεια και να εκπληρώσει τους στόχους του. Δεν θέλω να αρχίσω να δικαιολογούμε για το τι μας έχει συμβεί από την αρχή της χρονιάς, αλλά θεωρώ με όλες τις αντοχές που είχαμε από την αρχή, όταν τελειώσει η χρονιά, πιστεύω ότι γράφουμε βιβλίο. Η χρονιά ξεκίνησε με πολλές ατυχίες, με κατάγματα. Είχαν δύο παίχτες μας πάθανε κατάγματα, άλλοι είχαν άλλους τραυματισμούς σοβαρούς, γόνατα, είχαμε τιμωρίες. Φύγαμε από το γήπεδό μας. Δεν θέλω να δικαιολογούμε, αλλά δυστυχώς, παιδιά, μέχρι τώρα η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη για μας. Εμείς που είμαστε μέσα στην ομάδα και δουλεύουμε καθημερινά, ξέρουμε ότι κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει και η δουλειά θα βγει. Και σας έχω ξαναπεί ότι και με τις μεταγραφές που κάναμε ενισχυθήκαμε σίγουρα πάρα πολύ τον Ιανουάριο και θεωρώ ότι και με την επιστροφή τώρα στο γήπεδο που θα φτιάξει πάλι η καθημερινότητά μας θα πάνε τα πράγματα πολύ καλά.